Γεια χαρά, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο διήμερο με ασκήσεις. Στο επόμενο διήμερο θα δείξω ένα κομμάτι. Σκέφτηκα να είναι του Βαμβακάρη το make-up στη Τσαχπίνα. Επειδή έχει αρκετά πράγματα από αυτά που μάθαμε μέχρι στιγμής και επειδή είναι και ωραίο κομματάκι. Τώρα, σε αυτό το διήμερο τι θα δούμε. Τις συγχορδίες, τις βασικές συγχορδίες μινόρε και ματζόρε. Θα βγει λίγο μεγάλο το βίντεο γιατί θα πω αρκετά πράγματα, αλλά αξίζουν πραγματικά, είναι πολύ, πολύ βασικά και θα σας βοηθήσουν. Λοιπόν, μάθαμε να περπατάμε πάνω στην ταυτιέρα. Μάθαμε να χορεύουμε. Πάμε να κάνουμε και λίγη γιόγκα. Να κάνουμε ασάνας με τα δάχτυλα. Οι συγχορδίες είναι λίγο δύσκολες να τις πιάσουμε, έτσι. Έχουν περίεργες θέσεις. Θέλει μεγάλη διάταση των δαχτύλων, πονάμε. Στην αρχή γαμοσταυρίζουμε μέχρι να μείνει, ας πούμε, να το καταλάβουμε, αλλά κάθε μέρα θα βλέπετε βελτίωση. Δεν είναι κάτι. Θέλει απλά λίγο να ασχοληθούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη θεωρία, από δύο πράγματα, πώς βγάζουμε μια συγχορδία μινόρε ή ματζόρε. Θα δείξω δύο διαφορετικά πιασήματα αυτών των συγχορδιών και μετά πώς θα τις εξασκήσουμε. Και ένα παράδειγμα πάνω σε μια κλίμακα με μια bonus συγχορδία που θα σας δείξω. Λοιπόν, πάμε από τη θεωρία. Τι είναι μια συγχορδία? Είναι τρεις νότες μαζί. Τουλάχιστον οι μινόρε και οι ματζόρε συγχορδίες. Τρεις νότες παιγμένες μαζί. Ποιες είναι αυτές οι τρεις νότες? Λοιπόν, αν ξεκινήσω από μια βάση, για παράδειγμα από τη ρε τώρα θα ξεκινήσω. Θα παίξω μια τρίτη πάνω, μικρή ή μεγάλη. Αν θέλω να είναι ματζόρε η συγχορδία μου, θα είναι μεγάλη τρίτη. Η φαδίεση δηλαδή. Και μια πέμπτη πάνω από τη ρε, δηλαδή τη λα. Αυτή είναι η ματζόρε. Και αν την παίξω με τρίτη μικρή από τη ρε, δηλαδή ρε φα λα, είναι η ρε μινόρε. Σε αυτό το σημείο λίγο να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, ότι είναι άλλο πράγμα οι συγχορδίες, η μινόρε και η ματζόρε, και άλλο οι κλίμακες. Έτσι. Η κλίμακα είναι να χωρίσω, ας πούμε, μια οκτάβα με νότες μέσα. Να τη χωρίσω σε κομμάτια, δηλαδή τόνος, ημιτόνιο, πώς προχωράνε οι νότες. Η συγχορδία είναι τρεις νότες που παίζονται μαζί. Έχουν διαφορά, παρόλο που χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη, μινόρε και ματζόρε. Είναι λόγω αυτής της τρίτης που είπαμε, ότι είναι μικρή ή μεγάλη. Πώς θα τις πιάσω τώρα πάνω στο όργανο αυτές τις συγχορδίες? Λοιπόν, θα δείξω δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο διαγώνιος τρόπος. Επειδή έχω τρεις συγχορδές και κάθε συγχορδία έχει τρεις νότες, κάθε νότα θα την παίξω σε μία χορδή. Λοιπόν, για το διαγώνιο τρόπο, πούμε κάποια πράγματα. Αρχικά, κάπου θα βάλω τώρα μία καρτέλα που θα δείχνει το πιάσιμο και όλα σε ταμπλατούρα. Την ταμπλατούρα τη διαβάζω, για όσους δεν ξέρουν, ανάποδα. Δηλαδή, κάτω-κάτω μου δείχνει τη μουργκάνα τη χορδή. Και καθώς ανεβαίνω, πάω στην λα και στη ρε. Την καντίνη, την ψηλή. Είναι σαν να κοιτάω δηλαδή το όργανό μου έτσι. Είμαι από πάνω του, το γυρίζω και το κοιτάω έτσι. Η μουργκάνα είναι στο κάτω μέρος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη διαγώνια. Συγχορδία. Θα πιάσω τη ρε, ας κάνουμε τη ρε ματζόρε, ας πούμε. Θα πιάσω τη ρε εδώ πέρα στη δεύτερη χορδή, με δεύτερο δάχτυλο. Θα πιάσω τη φα δίεση που έχει ακόμα αυτή η συγχορδία, με πρώτο, στην πρώτη χορδή. Και θα πιάσω και τη λα που είπαμε στην αρχή ότι έχει, εδώ πάνω με μικρό. Όλες μαζί είναι αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η ρε ματζόρε. Παίρνει το όνομά της από τη βάση της που είναι σε αυτή τη χορδή και την παίζω με αυτό το δάχτυλο. Ματζόρε. Αν θέλω να την κάνω μινόρε, αρκεί να μικρύνω αυτή την τρίτη που είπαμε. Δηλαδή αντί για φα δίεση θα έχω φα. Άρα αυτή είναι η ρε μινόρε. Το πιάσιμο της ρε μινόρε. Διαγώνιο. Έτσι είναι μια διαγώνια ευθεία. Της ρε ματζόρε είναι μια διαγώνια καμπύλη, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, επειδή παίρνει το όνομά της από εδώ, από αυτή τη χορδή και συγκεκριμένα από αυτό το δάχτυλο,
Αν τη μεταφέρω πάνω στην ταστιέρα, ακριβώς το ίδιο πιάσιμο, δηλαδή εδώ δίπλα, εδώ έχω τη ρε δίεση. Άρα αυτή είναι η ρε δίεση ματζόρε χορδία. Μπορώ να τη μεταφέρω οπουδήποτε θέλω. Εδώ ας πούμε τώρα, τυχαία πιάνω, βλέπω πιάνω εδώ είναι αυτή, η σολ. Άρα είναι η σολ ματζόρε. Αντίστοιχα μπορώ να παίξω τη μινόρε. Το ένα πιάσιμο λοιπόν, το διαγώνιο πιάσιμο. Πάμε στο πιάσιμο με τον μπαρέ. Λοιπόν, αυτό το πιάσιμο παίρνει το όνομά του από την κάτω χορδή. Σε αντίθεση με το διαγώνιο πιάσιμο που παίρνει από τη λα χορδή το όνομά του. Ας ξεκινήσω λοιπόν μια νότα από τη σολ. Να φτιάξω τη σολ μινόρε. Σολ, μια τρίτη μικρή πάνω, έχω τη σύφεση. Οπότε, σολ σύφεση. Και πάνω από τη σολ, μια πέμπτη καθαρή, έχω τη ρε. Άρα, σολ σύφεση, ρε. Αυτή είναι η συγχορδία μου. Πώς θα πιάσω αυτές τις νότες πάνω στην ταστιέρα. Τη σολ θα την πιάσω εδώ. Τη ρε θα την πιάσω με μπαρέ. Από πάνω ακριβώς. Μπαρέ σημαίνει ότι με ένα δάχτυλο πιάνω δύο νότες. Και τη σύφεση που την έπιανα εδώ θα την πιάσω εδώ με μικρό. Άρα έχω αυτό. Για να την κάνω ματζόρα αρκεί να μεγαλώσω αυτή την τρίτη. Σολ σύφεση θα την κάνω μεγάλη τρίτη. Άρα σολ σι. Τέσσερα ημιτόνια. Θα βάλω το μικρό μου λίγο πιο δίπλα. Αυτή είναι η σολ ματζόρα. Σολ μινόρε, σολ ματζόρε. Αυτή είναι η διαφορά του με αυτό το πιάσιμο. Το μικρό κουνιέται μπρος πίσω. Να πούμε τώρα. Αν τη μεταφέρω οπουδήποτε στη δαστιέρα, έχω την αντίστοιχη συγχορδία που παίρνει το όνομά της από εδώ κάτω. Δηλαδή, αν την πάω εδώ πέρα δύο τάστα πάνω, έχω τη λα εδώ κάτω. Άρα είναι η λα μινόρε. Η λα ματζόρε. Εδώ, ρε. Μινόρε, ματζόρε. Ούτω καθεξής. Τώρα, κάποια tips, κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξετε για να βγουν πιο εύκολα αυτά τα πιασίματα. Ειδικά στο διαγώνιο πιάσιμο. Λοιπόν, αναγκαστικά, για να είναι όλα τα δάχτυλα κάθετα, σχεδόν όλα τέλος πάντων, θέλω να είναι κάθετα βασικά τα δάχτυλα, για να ακούγονται όλες οι νότες. Αν αυτό το μικρό, ας πούμε, δεν είναι κάθετο, οι από κάτω νότες του, οι από κάτω χορδές θα είναι μπουκωμένες. Δεν θα ακουστούν καλά. Θέλω να είναι όσο πιο κάθετα μπορώ. Γι' αυτό το λόγο, για να με βοηθήσει αυτό, επειδή από εδώ δεν φτάνω, αν είμαι στη φυσική θέση η παλάμη μου, με τίποτα δεν θα φτάσει το μικρό μου. Α, πολύ δύσκολο. Τη φέρνω λίγο, την πλαγιάζω την παλάμη. Προσοχή όμως, δεν κουφτώνω όλο το όργανο. Δεν κουφτώνω το μανίκι. Το κρατάω μακριά. Αλλά σίγουρα πιο πλαγιασμένο από ό,τι ήταν. Επίσης μαζί με την παλάμη πάει και ο αντίχειρας. Δεν μένει εδώ όπως ήταν. Θα πλαγιάσει λίγο. Και όλο αυτό για να έρθει το μικρό μου να κάτσει πιο εύκολα εδώ πάνω. Προσέχω να είναι κάθετα. Αυτό μπορώ να το πλαγιάσω, δεν με νοιάζει πλέον. Γιατί δεν γίνεται να παραμείνει κάθετο εδώ και η παλάμη μου να έρθει εδώ πέρα. Θα πλαγιάσει αναγκαστικά ο δείκτης μου λοιπόν. Και κάτι τώρα σημαντικό είναι ότι... τον παράμεσο επίσης δεν τον έχω ψηλά. Τον πατάω και αυτόν αν θέλω από πίσω, δεν επηρεάζει τίποτα, γιατί είναι πατημένη εδώ αυτή η νότα. Για να βοηθήσει λίγο το μικρό μου, μπορώ να το πατήσω στην πάνω-πάνω χορδή. Σημαντικό είναι ότι τις χορδίες θέλω να μάθω να τις πιάνω από πάνω προς τα κάτω. Γιατί στην αρχή δυσκολευόμαστε να τις πιάσουμε, έτσι. Βάζουμε ένα-ένα τα δάχτυλα, λέμε να ανοίξω και αυτό λίγο και το άλλο να μπει στη θέση του. Κάνω ένα πεντάλεπτο μέχρι να την πιάσω τη σχορδία. Το θέμα είναι ότι θέλω να μάθω να τις πιάνω από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή πρώτα τη λα, μετά τη ρε και μετά το δείκτη μου. Γιατί όταν παίζω μια σχορδία την παίζω από πάνω προς τα κάτω. Άρα η πένα μου θα γλιστρήσει πάνω στις σχορδές με μια συγκεκριμένη σειρά. Αυτή η νότα θα ακουστεί πρώτη λοιπόν. Άρα με βολεύει να μάθω να πιάνω τις σχορδίες μου έτσι, από πάνω προς τα κάτω, γιατί έχω λίγο χρόνο, καθώς η πένα μου κατεβαίνει, να βάλω και τα υπόλοιπα δάχτυλα. Κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Η πρώτη νότα που θα ακουστεί είναι η πιο σημαντική και πρέπει να την πατήσω πρώτη.
Αυτές τις λεπτομέρειες νομίζω. Τώρα, πώς θα τις εξασκήσετε αυτές τις συγχορδίες? Θα ξεκινήσω με τη ρε ματζόρε, ας πούμε, που είναι πιο εύκολη έτσι να την πιάσεις. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να κάνετε κάποια αρπίσματα. Αρπίσματα σημαίνει παίζω τις νότες μία-μία. Τις νότες της συγχορδίας. Άρα θα ξεκινήσω από τη λα πάνω, τη νότα. Βασικά θα παίξω τις νότες, τις χορδές. Τη μουργκάνα, τη μεσαία, τη ρε καντίνι και ξανά τη μουργκάνα. Η πένα μου θα πηγαίνει κάτω, πάνω, κάτω, πάνω. Και συνεχίζω αυτό το μοτίβο. Οπότε θα δω αν όλες μου οι νότες ακούγονται καλά και αν δεν ακούγεται κάποια, ψάχνω να βρω τρόπο να τη διορθώσω. Μπορεί το δάχτυλό μου να μην είναι κάθετο, να μην πατάει καλά στο τάστο, να μην ανοίγει μέχρι εκεί. Ψάχνω τρόπο να τη διορθώσω. Αυτός είναι ο ένας τρόπος εξάσκησης, με αρπίσματα. Ο άλλος είναι να παίξω ένα ρυθμό. Ο πιο απλός ρυθμός είναι το χασάπικο. Είναι αυτό. Λοιπόν, τι κάνω? Απλά τις παίζω όλες τις χορδές προς τα κάτω και προς τα πάνω, σε ένα σταθερό τέμπο. Εδώ όμως υπάρχει ένα κολπάκι το οποίο θέλω να το πω και να το προσπαθήσετε. Όταν παίζω προς τα πάνω, δεν ακούγεται αυτό σε μένα, αλλά ακούγεται αυτό. Είναι πιο στα κάτω το παίξιμο. Τι το κάνει στα κάτω όμως? Το κάνει στα κάτω το ότι μπουκώνω τη δεύτερη μπενιά. Την μπενιά προς τα πάνω, την μπουκώνω, τη σταματάω. Πώς τη σταματάω? Αφού παίξω την μπενιά προς τα πάνω, αφήνω τα δάχτυλά μου ελαφρώς, σταματάνε να πιέζουν τις χορδές, όμως δεν φεύγουν πάνω από τη χορδή. Δηλαδή τα δάχτυλά μου δεν τα αφήνω. Εκεί που πίεζα, τα αφήνω ίσα ίσα να σηκωθεί η χορδή. Και αυτά παραμένουν πάνω στη χορδή. Άρα σταματάνε τον ήχο. Αυτό θέλει λίγο εξάσκηση να καταλάβετε ποιος είναι ο σωστός χρόνος να αφήσετε τα δάχτυλά σας. Είναι αφού παιχτεί η πενιά. Γιατί αν τα σηκώσω ταυτόχρονα με την πενιά μου, δεν θα ακουστεί η συγχορδία. Οπότε εκεί πέρα λίγο να το εξασκήσετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα βασικά των συγχορδιών. Να κάνουμε τώρα ένα παράδειγμα πάνω στο ρε μινόρε αρμονικό. Και να σας δείξω κιόλας μια συγχορδία που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, στο ρε αρμονικό ας πούμε. Σε ένα αρμονικό μινόρε γενικά, σε μια κλίμακα εννοώ, μπορώ να βγάλω κάποιες βασικές συγχορδίες που έχει μέσα αυτή η κλίμακα. Ένα κομμάτι δηλαδή είναι μέσα σε μια κλίμακα. Και αυτή η κλίμακα έχει κάποιες συγχορδίες που μπαίνουν πάνω από τα λόγια, πάνω από την εισαγωγή. Λοιπόν, στο αρμονικό μινόρε, αυτές οι συγχορδίες βγαίνουν από την πρώτη νότα, την τέταρτη και την πέμπτη. Αν πάρω αυτές τις νότες και βγάλω τις συγχορδίες τους, είναι οι βασικές νότες που έχω στο κομμάτι. Συγχορδίες. Για παράδειγμα, στο ρε αρμονικό η πρώτη είναι η ρε. Άρα θα έχω τη ρε μινόρε. Η πρώτη είναι πάντα μινόρε. Η τέταρτη μου νότα είναι η σολ. Άρα θα έχω τη συγχορδία σολ μινόρε. Η συγχορδία της τέταρτης νότας είναι πάντα μινόρε. Και θα έχω και την πέμπτη μου νότα που είναι η λα στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτή θα είναι ματζόρε εβδόμης. Τι σημαίνει το ματζόρε εβδόμης? Σημαίνει ότι έχει τέσσερις νότες αυτή η συγχορδία. Είναι ένα λα ματζόρε κανονικό. Δηλαδή έχει λα, μια τρίτη μεγάλη, ντο δίεση και μια πέμπτη από το λα. Άρα, μη. Αυτό είναι ένα λα ματζόρε. Έχει ακόμα όμως και μια έβδομη σε σχέση με το λα, η οποία είναι μια έβδομη μικρή. Άρα, λα, σολ. Όλο μαζί. Αυτή είναι η λα ματζόρε 7, λοιπόν. Αυτή έχει τέσσερις νότες. Δεν μπορώ να παίξω τέσσερις νότες σε τρεις χορδές όμως, και αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα αναγκαστώ να αφήσω μία νότα απ' έξω για να την παίξω. Λοιπόν, θα αφήσω τη νότα λα, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Την βάση της συγχορδίας θα την αφήσω απ' έξω. Αυτό γιατί απλά με βολεύει το πιάσιμο
Θα δείτε τι εννοώ τώρα. Και επίσης, παρόλο που δεν υπάρχει υλά, το χρώμα της χορδίας κρατιέται. Άρα λοιπόν, αυτή θα την παίξω έτσι. Έχω όλες τις νότες που είπα εκτός από τη λα. Δηλαδή έχω την ντο διέση εδώ πέρα, την παίζω στη δεύτερη χορδή με δεύτερο δάχτυλο. Έχω την μη, την παίζω στην πρώτη χορδή με πρώτο δάχτυλο. Και έχω και τη σολ, την παίζω στη μουργκάνα τη χορδή με τρίτο δάχτυλο. Η λα δεν υπάρχει εδώ πέρα σαν νότα. Τώρα μέσα σε αυτή την κλίμακα που είναι η πιο βασική νομίζω στα ρεμπέτικα, είναι πάρα πολλά κομμάτια σε αρμονικό μινόρε και ιδιαίτερα σε ρε τονικότητα. Έχω τη ρε, είπαμε, τη σολ την οποία θα την πιάσω έτσι, με αυτό το πιάσιμο το άλλο, ρε μινόρε, η πρώτη δηλαδή νότα μινόρε, η τέταρτη, η σολ μινόρε και αυτή, και η πέμπτη νότα της κλίμακας, η λα, την οποία θα είναι ματζόρε 7. Και μετά ξαναξεκινάμε. Είναι πολύ κλασικό αυτό το κλείσιμο. Η πέμπτη ματζόρε 7, στη συγκεκριμένη περίπτωση η λα, και η πρώτη μινόρε. Άρα λοιπόν, μάθετε πολύ καλά αυτή την αναλλαγή του μινόρε πιασίματος εδώ, με το ματζόρε 7 πιάσιμο, εδώ πέρα. Και αυτό μπορεί να μεταφερθεί παντού. Δηλαδή, αν ήταν το κομμάτι σε σολ μινόρε, θα είχε μέσα τη ρε ματζόρε 7, η πέμπτη του σολ. Τώρα σας μπερδεύω, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιος μπορεί να βρει μια πληροφορία χρήσιμη από αυτά. Άρα λοιπόν, θα έχει τη ρε ματζόρε 7. Μπορεί να μην ξέρεις καν ποια είναι αυτή η ρε ματζόρε 7, αλλά επειδή ξέρεις αυτό το πιάσιμο, θα το κάνεις επί τόπου. Είναι πολύ εύκολη αυτή η εναλλαγή. Γιατί? Εκεί που είσαι στο κλασικό μινόρε που μάθαμε πριν, μετακινείς τα δύο σου δάχτυλα αυτά ένα τάστο παρακάτω και το μικρό σου, ενώ το έχεις στο λα, το βγάζεις και βάζεις πλέον το τρίτο σου δάχτυλο. Δηλαδή ήσουν εδώ, πλέον δεν θα χρησιμοποιήσεις αυτό, θα χρησιμοποιήσεις αυτό, άρα είσαι εδώ, και όλο αυτό το μετακινείς ένα τάστο παραπέρα. Οπότε εξασκήστε πολύ καλά αυτή την αλλαγή, είναι πάρα πολύ χρήσιμη στα τραγούδια. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω τελείωσα. Θα τα πούμε στο τελευταίο βίντεο με το κομμάτι. Βάλτε το να τα ακούσετε, να το συνηθίσουν τα αυτιά σας για να είναι πιο εύκολο όταν το βγάζουμε. Καλή μελέτη, τα λέμε παιδιά, για χαρά.